πολιτικές πράξεις με κορυφαία την ανακοίναξη της γέφυρας του Γκορκοπάτου.
ιστορία μας, το έπος εθνικής αντίστασης. Οι πατριώτες Έλληνες εκτός από τους καταληπτές είχαν αντιμετωπίσει ακόμα έναν εχθρό, τους δοσύλλογους, εκείνους δηλαδή τους πατριώτες που συνεργάζονταν με τους καταληπτές, προτάσσοντας το προσωπικό του συμφέρον έναν του εθνικού. Η πολυπόθητη ελευθερία ήρθε για την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944, ύστερα από μεγάλη σύνταξη των Γερμανών και των συμμάχων τους σε όλα τα πολεμικά μέλη. Ήταν 12 του Οκτώβρη, όταν ο τόπος μας ξανά είναι ελεύθερος, ύστερα από 3,5 χρόνια σκλαβιάς, θανάτων, ηρωισμών και ολοκαυτωμάτων. Βαρύς ο φόβος του αίματος για τους Έλληνες. Μισό εκατομμύριο είναι νεκροί, η μισή από την Κίνα. Η χώρα μας είχε αναμερικά με τον πληθυσμό της τους περισσότερους νεκρούς από κάθε άλλη χώρα. Σήμερα, 28 Οκτωβρίου του 2019, 79 χρόνια μετά, θυμάμαι με πανηγυρικό τρόπο το κορυφαίο εκείνο ιστορικό γεγονός που πολύ αστοχά συγκεκριμένθηκε σε μια λέξη «όχι». Το «όχι» του 1940, που δεκαετίες τώρα το προβάλλουμε στις εκλογές επαιτίους ως λέξη σύμβολο, πρέπει να κατευθύνει τη σκέψη μας, επομένως και τη συμπεριφορά μας, αρνούμενη κάθε πρόκληση από ό,τι καμωρέχεται, η οποία θα προσκοπεί στον περιορισμό της κυριαρχίας και της ελευθερίας της χώρας μας, στον περιορισμό και στην ακύρωση των δικαιωμάτων μας ως ανθρώπων χάρη στα συμφέροντα και σε επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών. Με προσήλωση στους ήρωες του 40, διδασκόμενοι από τα λάθη και τις μεταξύ μας ανόητες και ολόκληρες συγκρούσεις με τις ανυπολόγιστες ηθικές, ηλικές και εθνικές καταστροφές, οφείλουμε να αντιταχθούμε με ένα ή περισσότερα όχι στον κατηγισμό των προσβολών των συγκυριωδών ανθρώπων, πολιτικών και ατομικών μας δικαιωμάτων. Όχι, οφείλετε να πρωτοφωνάσετε πρώτα από όλους εσείς οι νέοι που τώρα ξεκινάτε την πορεία σας στη ζωή. Βιώνουμε έναν πόλεμο αλλιώτικο από αυτούς που μέχρι τώρα γνωρίσαμε. Τα όπλα είναι αόρατα, άγγελα. Είναι οικονομικές αποφάσεις των ισχυρών. Τα θύματα όμως είναι πραγματικά. Είμαστε όλοι εμείς. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τη σημερινή ημέρα, ας επαληθούμε κάθε μέρα και με όποιον τρόπο μπορούμε, ας αντισταθούμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων ετελειωμένων αυτή χάρστον δούλων σου σώτεραν απαυσών φύλλα εις την μακαρίαν ζωήν ημάρας οι φιλάνθρωπε εις την καταπαυσή σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύσον και τα στιχά στον δούλο σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Αγνή και άχραντος Παρθένος η Θεόν αφράστος Κύσσασα πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, τον εν της ιερής ημών αγώσει, υπέρ της πίστεως και πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημένημα εκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε
Κύριος ο Θεός, τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα ειδίκη για να πάβονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών, και άφηση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός του μεμάτων και πάσαρκος, ο τον διάβολο καταπαδείς του δεθάντων καταργείς και ζωή του κόλου του Ιστάμνους. Αυτός Κύριε να παψάγαν και να σφιχάς τον δούλος των ηρωικούς πεσών εν της κυρίς υπονεγός πάρετε και πεσιάτων. Και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και συναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραξέν εν λόγω ή έργο ή γενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπο θα ζήσετε, σίγαρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια. Κύριε δεηθόμεν, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο κενεθμόν και ζώνον την εξουσίαν έχουν, ως αθάνατος βασιλεύς, και αναστάσει τον νεκρό Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμογιάς του Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημένων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Προπάτωρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Δαγκάλου, της ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστης και της πατρίδας αγνωσιαμένων και ευκλαιώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συνεθνήσε. Αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε λεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αιωνία σας ημνή με εξωμακάριστη γέννηση. Αιωνία σας ημνή με εξωμακάριστη γέννηση. Αιωνία σας ημνή με εξωμακάριστη γέννηση. Και δημόσιας περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κυρία Αθηνά Καλύβα, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας, κύριος Θωμάς Πιτούλης. Ο βουλευτής της Πρωτείας, κύριος Βασίλειος Γιώγιακας.
Ο βουλευτής της Πρωτείας κύριος Μάριος Κάτσης. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Φιλιατών. Ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, κύριος Ιωάννης Λόλος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιγουμενίτσας, κύριος Δονάτος Μαρτίνης. Ο αστυνομικός διευθυντής Θεσπρωτείας. Ο διοικητής της Τρίτης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσπρωτείας. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφερειακού Τμήματος Ιγουμενίτσας. Εκπρόσωπος ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ. Εκπρόσωπος ΠΑΕΑ. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος.
ύψη τελετής, αποχώρηση επισήμων και μετάβαση στο χώρο της παρελάσεως.
Thank you.
γιορτή για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Εορτάζουμε της Παναγίας μας τη σκέπη με την οποία εφαίνεται παντού όπου πολεμούσαν οι Έλληνες στρατιώτες η παρουσία της και σκέπαζε τα παιδιά μας τότε τετάσεις από διαφόρους κινδύνους. Και έπειτα εορτάζουμε και την απελευθέρωση της πατρίδας μας η οποία τα πάντα έχει υποστεί από τους διαφόρους κατακτητές, αλλά όμως η γενναιότητα των Ελλήνων, η αγάπη για την πατρίδα, η αγάπη για τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει, πάντοτε απέκουσε όλους τους εχθρούς και διατήρησε και με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι διατηρεί πάντοτε ελεύθερο αυτό το χώρο, την Ελλάδα μας, την τρανή και ιστορική. Χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής και δόξας για τους ορυχούς προγόνους μας, για όλες τις θυσίες τους, για την απάντησή τους στις προκλήσεις της εποχής εκείνης, για τον ηρωισμό τους. Όλες οι θυσίες τους είναι φάρους και παρακαταθήκη για μας και για τις νεότερες γενιές. Και ειδικά για την Ήπειρο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στο έπος αυτό. Από εδώ η θρηλυκή 8η ημεραρχία σταμάτησε σαν άλλοι Λεωνίδες με τον Κατσιμίτρο και το Φρυζί τις υπέρτερες ιταλικές δυνάμεις, δεν μίδησαν, είπαν το όχι. Χρέο μας λοιπόν να τους ακολουθούμε και να βαδίζουμε στα χνάρια τους για να παραδώσουμε την Ελλάδα ακέραιη και με αξιοπρέπεια. Χρόνια πολλά στους Έλληνες, στην Ελλάδα μας και στους απανταχού Ηπειρώτες. Και για μένα από την ιδιαίτερη τιμή που είμαι στη γενέθλια πατρίδα πίσω να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Πιστεύω αυτό το ηρωικό όχι του 1940 να είναι κάτι που θα κάνουμε και από εδώ και πέρα, αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, παρόλα αυτά όμως οι Έλληνες, σαν ειρηνικός λαός, φιλήσυχος, προσπαθεί με ειρηνικές διαδικασίες να λύνει όλα τα προβλήματα. Αν χρειαστεί όμως, είμαστε όλοι έτοιμοι να λέμε τα μεγάλα όχι και πιστεύω και η κυβέρνησή μας και όλοι θα αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Χρόνια πολλά και πάλι. Τιμούμε σήμερα τη μεγάλη νίκη του λαού μας απέναντι στους κατακτητές, απέναντι στον φασισμό, απέναντι στον ναζισμό. Σήμερα που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, όλο και περισσότερες φωνές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη επιχειρούν να παραχαράξουν την ιστορία, επιχειρούν να σπείρουν μυσαλλοδοξία, ρατσιστικά μηνύματα, αλλά και τρόμο απέναντι στο προσφυγικό κύμα μετανάστευσης. Οφείλουμε να θυμόμαστε τον αγώνα εκείνων που πέσανε από τα εγκλήματα του φασισμού και του ναζισμού. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι αγώνας, είναι ημέρα τιμής, τιμής και δόξας στον αγώνα απέναντι στον κατακτητή. Η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, δεν πιστεύει κανένας ότι μπορέσε να κερδίσει. Και κέρδισε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή μέρα. Καλημέρα και από μένα και χρόνια πολλά σε όλους. Η Εθνική Επέτειος της 28 Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί η γιορτή ήθους και ενότητας για όλους τους Έλληνες και με τη δύναμη της ιστορίας μας πρέπει να διαφυλάξουμε να είμαστε σε επαγρύπνησης και σε ελπάξεις για να προασπίσουμε την ελευθερία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως χώρα. Επίσης, μας καλεί να δώσουμε μικρούς και μεγάλους αγώνες σε πνεύμα σύμπνοιας και αλληλεγγύης για να προστατεύσουμε τους αδυνάτους αλλά και να δώσουμε προοπτική σε όλες τις γενιές και στην υπάρχουσα γενιά αλλά και στις νεότερες γενιές. Χρόνια πολλά σε όλους. Ποιο είναι το νόημα, πιστεύεις, της σημερινής ημέρας? Πιστεύω ότι σήμερα αποτιούμε φόρο τιμής στους αγωνιστές του 40 και χρέος μας είναι η συνέχιση του αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Για μια κοινωνία που να τιμά τις πανανθρώπινες αξίες για τις οποίες πάλεψαν οι ήρωες Φαντάρη της Πίνδου και για μια καλύτερη Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και του χρόνου.